Οι υπαίθριες επιδείξεις ενημερώσεις κινούν με θέμα την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απειδινιστή θα πραγματοποιηθούν από το Σώμα Εθελοντών, Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών στην κεντρική πλατεία Ξάνθης το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί και τις 2 το μεσημέρι, όπου συμπολίτες μας όλων των ηλικιών θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τεχνικές ανάνυψης σε προπλάσματα στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας πρώτων βοηθειών. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη χάνουν τη ζωή τους από πρόβλημα καρδιάς περίπου 700.000 άνθρωποι. 70.000 από αυτούς, από αυτόπτες μάρτυρες, ξανακερδίζουν τη μάχη είτε στο νοσοκομείο είτε στα κέντρα υγείας που έχουν μεταφερθεί. Αυτή η αναγκαιότητα τώρα του πρώτου αυτόπτη μάρτυρα στο σημείο του ατυχήματος κάνει τη διαφορά. Όποιο ατύχημα και αν είναι αυτό, όποιο και αν είναι το συμβάν, όποιο και αν είναι το περιστατικό, ως συνήθως αυτό που περνάει από την άκρη του μυαλού μας είναι να καλέσουμε τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης. Σωστό. Μέχρι να έρθουν όμως αυτές οι υπηρεσίες, ο πρώτος που θα επιληφθεί του προβλήματος είναι ο απλός ο πολίτης. Αυτός είναι λοιπόν που θα αντιστρέψει την υπάρχουσα κατάσταση ίσως. Για παράδειγμα, κάποιο πρόβλημα που έχει κάποιος παθολογικό με την καρδιά του, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ένας πνιγμός από υγρό στοιχείο, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, μία ασφυξία, αυτό που λέμε στην καθημερινότητα ότι στραβοκαταπίνει είτε ο ενήλικας που τρώει βιαστικά είτε τα μικρά παιδιά που έχουν τη τάση να βάζουν διάφορα μικροαντικείμενα στο στόμα, έρχεται να κλείσει όλη την παρένθεση που ανοίξαμε. Χωρίς αναπνοή δεν υπάρχει ζωή. Είτε δηλαδή διακοπή της αναπνοής και στη συνέχεια ίσως και η κυκλοφορία του μυοκαρδίου σε συνδυασμό όλο αυτό θα προκαλέσει το δυσάρεστο. Εκεί λοιπόν βλέπουμε την αναγκαιότητα του πολίτη και τώρα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Μυσελίνου που έχει ορίσει το δεύτερο Σάββατο του Σεπτεμβρίου σε συνεργασία ο Δήμος Ξάνθης με το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της Ξάνθης θα κάνουμε μία επίδειξη, ενημέρωση πολύ περισσότερο του κοινού στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνωση. Θα έχουμε δηλαδή τα προπλάσματα, θα έχουμε τους αυτόματους εξωτερικούς απεινιδιστές, έτσι ώστε να δούμε ποια είναι αυτή η τεχνική που θα αντιστρέψει την υπάρχουσα κατάσταση ενός τέτοιου σημαντικού προβλήματος, έτσι ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Τέλος, την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο, το τμήμα της νοσηλευτικής θα συγκεντρώνει σχολικά είδη για παιδιά ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Ακόμα και στο πιο απλό περιστατικό θέλεις να βοηθήσεις, αλλά έχεις τις απαραίτητες γνώσεις. Μήπως ήρθε η ώρα να εκπαιδευτείς τη ζωή? Μήπως ήρθε η ώρα να γίνεις μέλος μιας μεγάλης οικογένειας? Μήπως ήρθε η ώρα να προσφέρεις πιστοποιημένα στον τόπο σου και όχι μόνο? Έλα στο Σώμα Εθελοντών Σαμαριτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Αν είσαι 12 με 14 ετών, δήλωσε τώρα συμμετοχή στη Σχολή Εφήβων Σαμαριτών. Αν είσαι 17 με 45 ετών, δήλωσε στη Σχολή Εθελοντών Σαμαριτών. Όχι πια θεατής, γίνε πλέον πιστοποιημένος εθελοντής.